Αν θυμηθούμε τους διθυράμβους και τις τυμπανοκρα... τυμπανοκρουσίες με τις οποίες η κυβέρνηση συνόδευσε παλιότερα, λίγο πριν, την έλευση αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή και μιλώ βεβαίως για το πρώτο του τμήμα που έχει τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας». Αν θυμηθούμε όλο αυτό, αλλά και όπως φαίνεται και από την εξέλιξη της μέχρι τώρα συζήτησης στη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό το συμπέρασμα εκείνο που λέει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιο αυτό, όπως και παλιότερα με άλλα ανάλογου τύπου, πασχίζει να εμφανίσει τη βαθιά αντιλαϊκή της πολιτική ως όμορφη, στολίζοντάς την με εκείνο το γυαλιστερό Περιτύλιγμα της κοινωνικής ισότητας, νομίζοντας η δόλια ότι μπορεί αυτήν την αντιλαϊκότητα και να την κρύψει. Πάει να κάνει όμως η κυβέρνηση και κάτι άλλο, χειρότερο. Κάτι βεβαίως που είναι η ψυχή όλης της της πολιτικής, με σκοπό να παραπλανήσει τις λαϊκές συνειδήσεις. Ουσιαστικά η κυβέρνηση με την προπαγάνδα της για τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, τα σχετικά δηλαδή με την προώθηση της ισότητας των φύλων, προσπαθεί να κρύψει από τα λαϊκά στρώματα τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, την κοινωνική ανισότητα της καπιταλιστικής πραγματικότητας, που αποτελεί και τη ρίζα, την πηγή της γυναικείας ανισοτιμίας. Μια κοινωνική πραγματικότητα ανισοτιμίας και ανισότητας, στην οποία η κοινωνία, με βάση την οποία η κοινωνία χωρίζεται βεβαίως από μια βασική, κύρια, διαχωριστική γραμμή, που βρίσκεται ανάμεσα σε εκμεταλλευτέ και εκμεταλλευόμενου, σε καταπιεστές και σε καταπιεζόμενου. Και προσπαθεί αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ να το κρύψει. Γιατί και το αποδέχεται και το δικαιολογεί και το υπηρετεί πρόθυμα εδώ και τέσσερα χρόνια πια από τις κυβερνητικές καρέκλες. Σε ό,τι αφορά εμάς, το ΚΚΕ, όταν αναφερόμαστε στη γυναικεία ανισοτιμία, και στην ισότητα των φύλων, δεν μιλάμε ούτε γενικά, ούτε αταξικά. Δεν μιλάμε για μια κάποια αφηρημένη έννοια της γυναίκας, αλλά πάρα πολύ συγκεκριμένα για τις γυναίκες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών και για τα νέα λαϊκά κορίτσια που ζουν στο πετσί τους τη διπλή καταπίεση και εκμετάλλευση και την ταξική, αλλά και το παρακλάδι της, την φιλετική. Γι' αυτό και όταν το ΚΚΕ τοποθετείται και κάνει κριτική για το νομοσχέδιο ή για νομοσχέδια σαν το σημερινό και μιλά για την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, στην κοινωνική ζωή, τονίζει και ξεκαθαρίζει πρώτα απ' όλα τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες μπορούν και εξασφαλίζουν πραγματικά την ολόπλευρη κοινωνική ανάπτυξη της γυναίκας, την ισοτιμία της και τη χειραφέτησή της. Δεν, αρκεί δου... δεν αρκούν δηλαδή οι διακηρύξεις, όσο θετικές και αν είναι. Είναι, δυνα... είναι δυνατό λοιπόν να γίνεται λόγος για την ουσιαστική ισότητα χωρίς να ικανοποιούνται οι σημερινές σύγχρονες ανάγκες των γυναικών, όλες όμως και σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Στην εργασία ας πούμε στην εργασία. Τι σημαίνει σήμερα άραγε η ουσιαστική ισοτιμία της γυναίκας. Δεν σημαίνει τη συμμετοχή όλων των γυναικών στην κοινωνική εργασία και άρα στην εξάλληψη του κοινωνικού φαινομένου, του εφιαλτικού αυτού φαινομένου της ανεργίας. Δεν σημαίνει Ισότιμη συμμετοχή στην εργασία με σταθερή δουλειά, με βάση το αντικείμενο βεβαίω ειδίκευση, με συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασία, με μέτρα προστασία του γυναικείου οργανισμού και τη μητρότητα. Αυτό, άραγε, συμβαίνει σήμερα. Δεν σημαίνει σταθερό ημερήσιο ωράριο εργασία και λιγότερε ώρε δουλειά. Δεν σημαίνει αυξημένου μισθού και άνοδο του βιωτικού επίπεδου αντί για τη φτώχεια που εξαπλώνεται μπορούν αυτό, λέμε εμεί, ρωτάμε να το εξασφαλίσουν και για τι γυναίκε αλλά και για του άντρε. Οι σύγχρονε, ολοένα αυξανόμενε δυνατότητε τη επιστήμη και τη τεχνολογία. Η λογική λέει ότι μπορούν και με το παραπάνω. Ποιο το εμποδίζει λοιπόν, μα βεβαίω πριν απ' όλα η οργάνωση, η κεφαλαιοκρατική οργάνωση της κοινωνίας, η οποία υποτάσσει τα πάντα, Άρα και την επιστήμη και την τεχνολογία στον έναν και βασικό σκοπό της, στο κέρδος. Δεν σημαίνει συνεχίζουμε η, ισότιμη, η ισοτιμία της γυναίκας, δεν σημαίνει σύνταξη αξιοπρεπή πέντε χρόνια νωρίτερα για τις γυναίκες από τους άντρες. Στα 55 χρόνια και στα 50 βεβαίως για όσες εργάζονται σε βαριές και ανθυγήνες εργασίες. Και μη μου πείτε όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία βεβαίως προσκυνάται, ότι έτσι παραβιάζεται δίθεν η ισονομία και η ισότητα και ότι έτσι οι γυναίκες αποκτούν προνόμια. Γιατί αυτή η διαφορά στη συνταξιοδότηση των γυναικών, που οφείλει να υπάρχει, δεν είναι προνόμιο. Είναι η ελάχιστη ανταπόδοση της κοινωνίας στη γυναίκα για τον αναπαραγωγικό της ρόλο και τις ανάγκες της, τις αυξημένες που προκύπτουν από αυτόν ακριβώς το ρόλο. Από εδώ πηγάζει και η οφειλόμενη κοινωνική αναγνώριση και η προστασία της μητρότητας. Με άδειε μητρότητας βεβαίως, ίδιες και ίσες για όλες τις εργαζόμενες, με διάρκεια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μάνας και του βρέφους, με μέτρα για την επιστροφή της νέας μητέρας στη θέση εργασίας της. Με προστασία της εγγύου, της λεχώνας από την απόλυση, που δεν θα μένει αυτή η προστασία στα χαρτιά, ούτε θα αφήνει παραθυράκια για να κρύβονται οι εργοδότες πίσω από άλλους υποτίθεται σπουδαιότερου λόγους για να απολύουν ακόμα και εγγύους, σύμφωνα με τα παραθυράκια που αφήνουν οι νόμοι, οι δικοί σας ή των παλιότερων, τους οποίους διατηρείτε με το να δίνεται επίδομα άδεια μητρότητα δύο μήνε πριν και έξι μήνε μετά τον τοκετό και στι ταυτοαποσχολούμενε και στι αγρότησε. Και αυτό ο χρόνο, λέμε εμεί, να υπολογίζεται σαν συντάξιμο και χωρί να πληρώνουν αυτέ οι γυναίκε ασφαλιστικέ εισφορέ. Με το να δίνεται. Το έχουμε ξαναπεί με το να δίνεται το επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες και όχι μονάχα σε αυτές που γεννούν στο σπίτι τους, λες και βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα. Ας δούμε τώρα άλλη μια βασική πλευρά αυτής της ουσιαστικής ισότητας, έτσι όπως την εννοεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αναφερόμαστε στο δικαίωμα της κάθε λαϊκής γυναίκας στην πραγματικά ελεύθερη δημιουργική αξιοποίηση του μη εργάσιμου χρόνου της σε κάθε πεδίο των ενδιαφερόντων της, στις σχέσεις της και με το παιδί και με την οικογένειά της. Για να ικανοποιηθεί όμω αυτή η ανάγκη τη γυναίκα και για να το δει να υλοποιείται στην πράξη, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα ενιαίο δίκτυο αποκλειστικά κρατικών και δωρεάν, το τονίζουμε, δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών για την υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Όπω λόγου χάρη, δωρεάν και σύγχρονη κρατική βρεφονιπιακή σταθμή για όλα τα παιδιά, χωρί όρου και προποθέσει, κάτι που Εκτός από το ότι βοηθά τις γυναίκες, βεβαίως, είναι και εξαιρετικά ωφέλιμο και αναγκαίο πριν απ' όλα και για την ίδια την ψυχοσωματική ανάπτυξη των ίδιων των βρεφών και των νηπίων. Αλλά και υπηρεσίες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, οι, οποίες φορτώνονται στην πλάτη της γυ... οι οποίοι φορτώνονται στην πλάτη της γυναίκας ή και μελών με χρόνιες παθήσεις ή ειδικές ανάγκες. Έτσι, μόνο έτσι μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό και όχι τυπικό χαρακτήρα η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική ζωή και δράση και να μην μείνει μια κενή διακήρυξη. Και όλες αυτές οι πλευρές της ζωής της γυναίκας, το δικαίωμά της στη μητρότητα, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, δεν πρέπει να θεωρούνται αντικρουόμενες ή αντιφατικές. Ακριβώς μια τέτοια αντιδραστική στην ουσία θεώρηση έχει για αυτές τις πλευρές της ζωής της γυναίκας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό τις προβάλλει αυτές τις πλευρές αποσπασμένα, ξεκομμένα τη μια από την άλλη, κατακερματίζοντας κυριολεκτικά την προσωπικότητα και τη ζωή της γυναίκας και προσπαθώντας, όπως λέει, να τις εναρμονίσει πώς με τη λοταρία των βάουτσερ έχοντας πάντα στο μυαλό, τους, στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κέρδη των επιχειρήσεων για τις οποίες εργάζονται οι γυναίκες. Για το ΚΚΕ το δηλώνουμε η μητρότητα, η εργασία και ο ελεύθερος δημιουργικός χρόνος κάθε γυναίκας δεν είναι ούτε αντικρουόμενα, ούτε αντιφατικά, ούτε βεβαίως ασυμβίβαστα. Αντίθετα, όλα αυτά και πρέπει και μπορούν να δένουν αρμονικά και να συμπληρώνουν το ένα το άλλο, συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Στο κάτω-κάτω ενιαία δικαιώματα αποτελούν όλα αυτά και μια κοινωνία οφείλει να τα εξασφαλίζει για όλα τα μέλη της. Αλλά τι λέμε τώρα. Η καπιταλιστική κοινωνία ούτε θέλει, μα ούτε και μπορεί αυτό να το πετύχει. Αντίθετα, σε προηγούμενες δεκαετίες και σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών τους δυνάμεων, αυτό έγινε πράξη. Και αυτό έγινε μπορετό τότε γιατί αυτές οι χώρες ήταν σοσιαλιστικές. Και η οικονομία τους, όπως και η κοινωνία τους, οργανώνονταν όχι για το κέρδος, αλλά για να ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες και βεβαίως οι ανάγκες και των γυναικών. Θα κατατεθούν από το κόμμα μας τροπολογίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Θα κατατεθεί, για παράδειγμα, τροπολογία η οποία θα προτείνει και θα θέλαμε να τοποθετηθούν εδώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προτείνει την επαναφορά του επιδόματος του τοκετού που περικόπηκε το 2012 την επαναφορά για όλες τις γυναίκες. Να το παίρνουν δηλαδή όλες οι γυναίκες. Θα κατατεθεί από το κόμμα τροπολογία που θα αποσυνδέει επιτέλους τη χορήγηση της άδεια μητρότητα για τις κοίησεις του τοκετού και της λοχίας από την ύπαρξη, από τη συμπλήρωση μάλλον 200 ενσίμων 200 ημερών ασφάλισης τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί αυτό αποτελεί εμπόδιο ακριβώς για τη χορήγηση της άδεια μητρότητα για χιλιάδες νέες κοπέλες οι οποίες δουλεύουν με μερική απασχόληση, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την προσωρινή δηλαδή εργασία και έτσι χάνουν αυτό το δικαίωμα. Και ενώ η τρίτη θα προτείνει με, το, με την τρίτη τροπολογία προτείνουμε το επίδομα μετρότητας να δίνεται και στις αυτοαπασχολούμενες επαγγελματίες, τις επιστημόνισες, τους, εμπόρου, εμπόρους, τις αγρότησες στο ύψος του βασικού μισθού με διάρκεια 8 μήνες, 2 πριν και 6 μετά τον τοκετό. Σχετικά τώρα για με τις δομές υποστήριξης των γυναικών, θα θέλαμε ένα σχόλιο εδώ γι' αυτό να κάνουμε, ε, τα συμβουλευτικά δηλαδή κέντρα γυναικών, τους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, δομές κατά τη γνώμη μας κρίσιμες, κρισιμότατες και αναγκαίες, που οφείλουν να τύχουν και τη μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Οι τοποθετήσει μέχρι τώρα στην Επιτροπή του κυρίου Υπουργού, ε, μας δημιουργούν μια ανησυχία για το μέλλον, αυτών των δομών. Ο ίδιος ο Υπουργός είπε εδώ στην Επιτροπή ότι η χρηματοδότησή τους είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2020 και μετά θα γίνει, λέει, θα προσπαθήσει να οργανώσει μια σοβαρή συζήτηση έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Κοιτάξτε, λύση πραγματική, αν θέλουμε να βρεθεί μια πραγματική λύση, ε, αυτή είναι μία. Να, αυτές οι δομές να στηριχθούν και να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, να υπάρξει δηλαδή κρατική χρηματοδότηση, να θα έλεγα εγώ μια καλή πρακτική εφαρμογή του gender budget, να, μην, να φύγουμε δηλαδή από τις διακήρυξεις των άρθρων και να το πάμε στην πράξη και βεβαίως αυτές οι δομές να στελεχωθούν από το προσωπικό εκείνο το σημερινό, το οποίο θα πρέπει να γίνει βεβαίως μόνιμο προσωπικό, αλλά και να προσληφθεί και το αναγκαίο επιπλέον προσωπικό που χρειάζεται. Για το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου μιλήσαμε θαρώ στις προηγούμενες συνεδριάσεις για την προβληματικότητα ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου για την ηθαγένεια, διατάξεις, οι οποίες, νομοσχέδιο το οποίο παρά τους εξυγχρονισμούς που υλοποιούνται στη διαδικασία απονομή απονομής της Ιθαγένειας, και το αναγνωρίζουμε αυτό, δυστυχώς η προβληματικότητα αυτών των διατάξεων, ορισμένων μάλλον από αυτές τις διατάξεις, παραμένουν. Σε σχέση τώρα με το τρίτο μέρος των διατάξεων, που είναι μια πανσπερμία πραγματικά άρθρων, είναι και το μεγαλύτερο, το πιο ογκώδες τμήμα του νομοσχεδίου, θα θέλαμε εδώ να θυμίσουμε μια επιστολή που έστειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων των Ερετών Περιφερειών Ελλάδας, μια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία βάζει τέσσερα ζητήματα που νομίζω ότι είναι και δίκαια και η κυβέρνηση ε, μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Και μιλάμε βεβαίω για την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειών σε σχέση με του προκατόχου του του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλάμε να σταματήσει πια η καθυστέρηση ε, τη ε, απόδοση τη αποζημίωση τη εργασία για τα νυχτερινά και τα εξαιρέσιμα. Μιλάμε για, το, για τη χορήγηση του ανθιγυνού επιδόματος και στις κατηγορίες εκείνες των εργαζομένων στις περιφέρειες όπως είναι οι επόπτες δημόσιας υγείας και οι οδηγοί και βεβαίως για την καταβολή των εξόδων κίνησης εντός έδρας, όχι εκτός, εντός έδρας. Είναι γνωστή η έλλειψη μεταφορικών μέσων για, για τους εργαζόμενους των περιφερειών για, προκειμένου να ασκήσουν το έργο τους, χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές τα δικά τους αυτοκίνητα, τα δικά τους οχήματα. Προτείνουν, λοιπόν, προτείνει η Ομοσπονδία τους να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και να χορηγείται ένα ποσό της τάξης των 60 ευρώ ως πάγια μηνιαία οδηπορικά στους υπαλλήλους αυτούς οι οποίοι, στους οποίους ανατίθενται αυτά τα καθήκοντα. Και κλείνοντας, θα θέλαμε και μια αναφορά ή αν θέλετε και μια διευκρίνηση για το άρθρο 101, το οποίο προβλέπει διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων. Υπήρξε μια εγκύκλιος, μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία έβαζε περιορισμούς για τη μεταφορά αυτών των μαθητών, απέκλειε σημαντικό αριθμό μαθητών. Αυτοί οι περιορισμοί έρονται σύμφωνα με, την, με το άρθρο 101, και λέει εδώ ότι η μεταφορά μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευση πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παραγράφου τάδε του, της ΚΙΑ τάδε. Όμως εδώ δεν ξέρω αν έγινε Δεν αναφέρονται καθόλου τα μουσικά σχολεία. Παραλείπεται. Αναφέρεται ή θα θέλαμε μια διευκρίνηση. Δεν, αναφέρετε, δεν αναφέρονται καθόλου τα μουσικά σχολεία. Παραλείπεται. Αναφέρεται η διάταξη στα καλλιτεχνικά σχολεία, αναφέρεται στα, στα διαπολιτισμικά σχολεία και εξαιρεί τα μουσικά. Ε, είναι άλλα τα καλλιτεχνικά σχολεία, άλλα τα μουσικά σχολεία. Είναι διαφορετική η τυποποίηση των σχετικών σχολικών μονάδων. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια διευκρίνηση, μια νομοτεχνική βελτίωση και να ξεπεραστεί και αυτή ενδεχομένως η ενδεχομένω παρανόηση που υπάρχει. Ευχαριστώ. Α, για τα άρθρα να πω, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, θα. εντάξει, θα, θα επιφυλαχθούμε για την Ολομέλεια, αλλά α, ένα μικρό σχόλιο για παράδειγμα, θα είμαστε αρνητικοί στο άρθρο 2 που αναφέρεται στους ορισμούς, γιατί όπως και αν το κάνεις, αρχισοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης και το νόημα που δίνει κανείς στο περιεχόμενο των ενιών ορίζει και την πολιτική του. Ευχαριστώ.